Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Για αυτή τη διαχείριση των απορριμμάτων, αν έχουν εχηθεί τόνοι μελανιού, γράφοντας, ξαναγράφοντας και η ολοκληρωμένη διαχείριση, η διαλογή, η ανακύκλωση και όλα αυτά τα οποία βεβαίως και αφορούν αυτό το μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με την διαχείριση. 15 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει το 2024 η διαχείριση αυτή των απορριμμάτων, των αποβλήτων στην Ήπειρο. Πιο εξειδικευμένα, Βαγγέλη, σημαίνει πόσο βαθιά θα βάλουμε το χέρι στη τσέπη. Καταρχάς, να πούμε ότι την εκτίμηση έκανε η Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης και την απέστειλε για έγκριση στα Δημοτικά Συμβούλια των 18 Δήμων της Ηπείρου, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αντίστοιχο κόστος για το 2023 είχε προϋπολογιστεί στα 11,7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης περίπου 3 εκατομμυριάκια ευρώ. Περίπου λοιπόν το 1 τρίτο εξ αυτών θα βαρύνει το Δήμο Ιωαννίνων που έχει και το μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών και από εκεί και μετά έρχεται η Άρτα και η Πρέβεζα. Πάμε όμως έτσι λίγο αναλυτικά για να σας πω ότι όσον αφορά για το νομό της Άρτας, ο Δήμος Αρταίων θα έχει ένα κόστος 1.733.000, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά 475.792 ευρώ, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 113.000, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 119.000. Αυτά είναι τα ποσά όσον αφορά για τον νομό Άρτας. Τώρα, στην Πρέβεζα, η Πρέβεζα είναι κοντά με το Δήμο Αρταίων, ο Δήμος Πρέβεζας. Στο Δήμο Αρταίων έχουμε 1.733.000, ενώ στο Δήμο Πρέβεζας 1.706.000. Πάμε λοιπόν στο Δήμο Πάργας όπου είναι 846.000 και στο Δήμο Ζηρού 561.000. Τώρα, όσον αφορά για το Δήμο Ιωαννιτών, είναι στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθεί μετά ο Δήμος Ζήτσας, ο Δήμος Μετσόβου, ο Δήμος Πογονίου, ο Δήμος Κόνιτσας, ο Δήμος Δοδόνης. Να σταθώ και στο Δήμο Ιγουμενίτσας, όπου και εκεί συναντάμε ένα υψηλό ποσοστό, 1.400.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Δήμος Ιωαννιτών, ο Δήμος Άρτας, ο Δήμος Πρέβεζας και ο Δήμος Ιγουμενίτσας είναι οι τέσσερις Δήμοι Βίκη, οι οποίοι σηκώνουν τα μεγάλα ποσά του προϋπολογισμού των περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ που θα κοστίσει η διαχείριση των σκουπιδιών για το 2024. Και όσο και να θέλανε οι Δήμοι μέχρι και τα πέρυσι να αφήσουν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα τα δημοτικά τέλη, φέτος, εξ όσων ακούγεται και τα νούμερα αυτά τα οποία είπες εσύ αμέσως τώρα, δεν μπορούν να καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο παρά μόνο με αυξήσεις των δημοτικών τελών. Εδώ λοιπόν ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πώς θα μπορέσουν οι περισσότεροι καταναλωτές που το γνωρίζουμε όλοι ότι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, να μπορέσουν να επομισθούν άλλο ένα οικονομικό βάρος. Και ταυτόχρονα να δούμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει επιτέλους και ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων. Γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που γνωρίζαμε όλη αυτή την περίοδο ήταν οι μεγάλες εντάσεις που υπήρξαν με την περιφέρεια, έτσι. Ναι, εκεί είναι οι προγραμματικές συμβάσεις, είναι η λειτουργία του εργοστασίου, είναι το θέμα των χιλιομετρικών αποστάσεων. Υπήρξε μάλλον μια σειρά ζητημάτων. Το διατάφτα όμως, Βαγγέλη, παραμένει πόσο θα μετακυλιστεί αυτό το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων στους τελικούς αποδέκτες που είναι οι πολίτες. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Σαφώς και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και από τους νέους δημάρχους αλλά και από τους προηγούμενους οι οποίοι πατούσαν πάνω σε αυτή τη μεγάλη διένεξη που υπήρχε του φορέα διαχείριση απορριμμάτων. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια καυτή πατάτα την οποία θα πάρουν οι επόμενες δημοτικές αρχές. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες βρέθηκε στην Πελοπόννησο και επισκέφθηκε το φορέα διαχείριση απορριμμάτων της περιφέρειας εκεί. Έδωσε και συγχαρητήρια, δηλαδή ήθελε με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει ότι πρέπει να ξεκινήσει όλη η διαδικασία αυτή. Αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και στην περιφέρειά μας. Γιατί υπάρχουν και πρόστιμα από την Κομισιόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Σαφώς. Έτσι. Σαφώς. Υπάρχουν πρόστιμα για υποθέσεις τέτοιες. Μη καλής διαχείρισης, αν μπορούμε να το πούμε.
απορριμμάτων. Μιλάμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, είναι η Ζάκυνθος. Και το κερασάκι σε όλα αυτά είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και αλλαγές σε πρόσωπα και καταστάσεις στο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Έτσι. Οπότε αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις και αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πάντως η ΚΕΔΕ μέχρι και πέρυσι σε πολλές συνεδριάσεις είχε τονίσει και είχε ζητήσει τη στήριξη της πολιτείας, διότι αυτό σου είπα, που συνεπάγεται από όλη τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι το υψηλό κόστος. Mm-hmm. Και το πώς θα μπορέσουν να το διαχειριστούν οι δημοτικές αρχές με βάση τα οικονομικά των Δήμων και με βάση τα οικονομικά των πολιτών. Διότι δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι στο Δήμο Αρταίων αναλογεί, ας πούμε, το ποσό του 1.700.000 ευρώ και είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να διαχειριστεί ο Δήμος. Σωστό. Έτσι. Τώρα από εκεί και έπειτα θα δούμε και πώς θα υπάρξουν και με τις άλλες παραμέτρους, δηλαδή την ανακύκλωση, τους κάδους και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, η διαλογή που γίνεται, για να μπορέσει λίγο να είναι πιο μικρότερο το κόστος. Θεωρώ πάντως ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν το πιο σοβαρό. Όλοι από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Το πιο σοβαρό. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στην δωρεά του κυρίου Γιανακόπουλου στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Τι δωρεά είναι αυτή? Πριν από αρκετό χρονικό διάστημα είχε γίνει ξεκίνησε μια συνεργασία του κυρίου, του Ιδρύματος Παύλου Γιανακόπουλου. Είναι ο πατέρας του Δημήτρη Γιανακόπουλου, που το γνωρίζουμε όλοι μέσα από τις δράσεις και με τα αθλητικά δρόμενα και από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και ταυτόχρονα από την αγορά που έκανε μία από τις εταιρείες που εκπροσωπεί στο κλιμάτι εδώ, στην Λούτσα, όπου πήρε ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, τις παλιές κατασκηνώσεις, όπως λέμε, του Ταϊπέτ, περίπου πώς το λένε, ένα πολύ μεγάλο μέρος, το οποίο θα το φτιάξει, θα κάνει μια τουριστική επένδυση εκεί. Έτσι λοιπόν, το Ίδρυμα Παύλος Γιανακόπουλος, πριν από λίγο καιρό, θέλησε να κάνει μια δωρεά στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Απευθύνθηκε στη διοίκηση και είπε τι χρειάζεστε. Και απάντησαν ότι πρέπει να γίνουν ανακαινήσεις θαλάμων. Έτσι λοιπόν παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεσμας οι αναβαθμισμένοι θάλαμοι νοσηλείας και στους οποίους ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βοηθητικών χώρων. Συγκεκριμένα η δωρεά του Ιδρύματος Παύλος Γιανακόπουλος αφορούσε τη μελέτη και κατασκευή βοηθητικών χώρων, τουαλέτα, σε τουαλέτες που υπήρχαν, αλλά Βίκυ μου ήταν παλιές και δεν μπορούσε στην ουσία ούτε καν ασθενής να μπει μέσα. Σε 11 θαλάμους του νοσοκομείου έγιναν αυτές οι ανακατασκευές. Στους ανακαινισμένους λοιπόν θαλάμους έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι εγκαταστάσεις υγιεινής. Επίσης οι θάλαμοι έχουν εξοπλιστεί με ιματιοθήκες και για τα προσωπικά αντικείμενα των ασθενών που δεν υπήρχαν ή ό,τι υπήρχε ήταν σάπιο και ήταν πάρα πολύ παλιό. Και στόχος πλέον είναι καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και η αναβάθμιση των συνθηκών νοσηλείας σε ένα νοσοκομείο το οποίο παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά ταυτόχρονα και σε όλους όσους επισκέπτονται το νομό της Πρέβεζας, που έχει ταχύς αναπτυξιακούς ρυθμούς πάνω στα θέματα του τουρισμού περίπου 5 με 6 μήνες το χρόνο. Ένα mini lifting δηλαδή, στο Γενικό Νοσοκομείο. Ένα mini lifting καιρό θα έλεγα. Σωστό. Και εξαίρετο για αυτούς τους 11 θαλάμους, μακάρι σιγά σιγά να προχωρήσει και μια πιο ολοκληρωμένη ανακατασκευή. Αλλά εκεί όμως χρειαζόταν ούτως ή άλλως, γιατί πραγματικά δεν ήταν συνθήκες για να παραμένει ένας ασθενής μέσα. Λοιπόν, χρωματιστά κουφετάκια ξέρω, καραμέλες χρωματιστές ξέρω, γλυκίσματα χρωματιστά ξέρω, χρωματιστούς λογαριασμούς, και φάρμακα. Αλλά χρωματιστούς λογαριασμούς των ΔΕΚΟ δεν τους γνωρίζω. Θα τους μάθουμε, λες? Γι' αυτό φόρεσε τη γραβάτα σήμερα. Σωστά. Για να μπαίνουμε στο πλαίσιο των νέων χρωμάτων της ΔΕΗ. Λοιπόν, τιμολόγια σε αποχρώσεις μπλε, πράσινες, κίτρινες και πορτοκαλί θα αντικαταστήσουν, κυρίες και κύριοι, τα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής
η οποία κανονικά θα επανερχόταν αυτόματα στο τέλος τρέχοντος έτους. Οι τρεις κατηγορίες χρωματικής σήμανσης, λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, είναι μπλε, κίτρινες και πορτοκαλί. Και προέκυψαν έπειτα από μακρά διαδικασία διαβούλευσης των προμηθευτών με την ΡΑΕΗ, ο οποίος αρμόδια αρχή για τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, επιδίωξε, θέτοντας ένα πιο διαφανές πλαίσιο τιμολόγησης, να μπορέσει να βάλει σε μια νέα εποχή την όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, τι γίνεται από τις αρχές του νέου έτους. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου θα λάβουν επιστολή από τον προμηθευτή τους, είτε ηλεκτρονική στην περίπτωση που λαμβάνουν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό, είτε ως έντυπη για όσους λαμβάνουν με χαρτί το λογαριασμό, που θα τους ενημερώνει ότι μεταπίπτουν στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο, εκτός αν έχουν επιλέξει κάποιο άλλο που θα τους προτείνει ο πάροχος. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, πώς θα επιλέξουμε, τι θα κάνουμε, ποιο χρώμα θα έχουμε και τι θα γίνει στο τέλος. Στο ειδικό τιμολόγιο μπορούν να παραμείνουν μέχρι και έναν χρόνο, εφόσον δεν διαλέξουν κάποιο άλλο τιμολόγιο, αλλά και να το επιλέξουν ύστερα από ένα χρόνο, αφού θα συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά, όχι όμως ως υποχρεωτικό, λέει το ρεπορτάζ. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε το επιθυμεί να επιλέξει άλλο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον προμηθευτή του. Τρίτον, έχουμε 11 σως στην ουσία, έτσι όπως τα ονομάζω και εγώ. Τρίτον, η αλλαγή παρόχου ή τιμολογίου γίνεται όποια στιγμή το αποφασίσει ο καταναλωτής, χωρίς να επιβαρύνει με πέναλτι, χωρίς να επιβαρύνεται με πέναλτι, γιατί έλεγαν ότι αν θέλεις να αλλάξεις, θα πρέπει να πληρώσεις ένα πέναλτι, δηλαδή ένα ποσό, γιατί φεύγεις από εμένα και πηγαίνεις στον άλλον πάροχο. Τώρα δεν θα επιβαρύνεται, με εξαίρεση βέβαια καταναλωτές που έχουν υπογράψει συμβάσεις σταθερού τιμολογίου. Και εδώ θα πρέπει ο κάθε καταναλωτής να πάει και να διευκρινίσει ακριβώς τι σημαίνει και τι θα συμβεί στον κάθε πάροχο που είναι από την επόμενη ημέρα. Διότι ωραία είναι αυτά τα οποία λέμε εμείς, ωραία τα αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, ωραία τα αναφέρουν και τα ειδησιογραφικά site, ωραία τα λένε και οι πάροχοι, όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα και στην ουσία ένας λαβύρινθος καταστάσεων. Διότι οποιαδήποτε ένταξή τους, λέει, σε κάποιο νέο τιμολόγιο προϋποθέτει τη σαφή συνένεσή τους. Σε περίπτωση αλλαγής όρος σύμβασης που έχουν υπογράψει ο προμηθευτής, θα πρέπει να τους ενημερώνει με επιστολή 60 ημέρες νωρίτερα. Η έκδοση λογαριασμών σε χαρτί δεν πληρώνεται έξτρα, να το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Τώρα, στους λογαριασμούς ρεύματος που θα παραλαμβάνει ο καταναλωτής, θα πρέπει να προσέξει αν αναγράφεται πάνω link που τον παραπέμπει στον ιστότοπο του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΕΗ, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και αυτό μέσα στο λογαριασμό. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια θα έχουν πάνω μια σήμανση χρώματος μπλε. Αντίστοιχα, τα σταθερά τιμολόγια θα έχουν κίτρινη σήμανση. Και τα δυναμικά τιμολόγια που απευθύνονται σε όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή, πορτοκαλί σήμανση. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι σημαίνουν όλα αυτά, είμαι και εγώ στο ψάξιμο με τους ηλεκτρολόγους και με τον πάροχο. Και για να ολοκληρώσω, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τις εκπτώσεις συνέπειας. Δηλαδή, να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους και να μην στέκονται απλώς σε μια εμπορική πολιτική που μπορεί να λειτουργεί ως παραπλανητικό δέλεαρ. Θα πρέπει να το κοιτάζουν και να το αναλύουν. Και καλό θα είναι να συμβουλεύονται και τον λογιστή τους πλέον από εδώ και στο εξής. Γιατί τα πράγματα είναι σύνθετα. Την προσοχή θα πρέπει να την εστιάσουν και στη μη σωρευτική απόδοση ενός ποσού έκπτωσης συνέπειας κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αναλογικά των ημερών κατανάλωσης. Προσοχή εφιστάται και σε καμπάνιες παρόχων που μπορεί να αφορούν νέα προϊόντα, αλλά χωρίς αυτό να είναι διάκριτο. Και τέλος, τιμολόγια που δεν αναρτώνται στη σελίδα της ΡΑΕ, στο εργαλείο σύγκρισης τιμών και στο e-καταναλωτής.gr, οι καταναλωτές θα πρέπει να το αποφεύγουν και να μην πέφτουν σε παγίδες. Με λίγα λόγια, θέλει γερά νεύρα, πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ δεν διαλέγουμε πουκάμισο σε χρώματος πράσινο ή πορτοκαλί ή κίτρινο. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά και θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσει και η κυβέρνηση ακόμα καλύτερα για να τα καταλάβουμε όλοι, γιατί εδώ τα διαβάζω όλα αυτά για να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι πλέον από εδώ και στο εξής θα πρέπει να ψάχνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγουμε τον πάροχό μας, ειδικά για το ρεύμα, και από εκεί και μετά θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να έχουμε λύσει όλες τις απορίες μας πριν πούμε θέλουμε το πράσινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο και τι ακριβώς λογαριασμός θα έρχεται
στο τέλος του μήνα. Γιατί τα πέναλτι δεν αφορούν ένα ματσάκι. Γιατί τα πέναλτι δεν αφορούν ένα ματσάκι σε φιλικό επίπεδο, έτσι δεν είναι. Αφορούν χρήμα που πρέπει κάποιος να πληρώσει. Και Βίκυ μου, το πέναλτι. Για αφέτηση όρων, για να ξέρουμε. Τα πέναλτι είναι αφέτηση όρων. Και το πέναλτι δεν το χτυπά κανένας αν έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Αν σφυρίξει ο διαιτητής και στο λογαριασμό, όλα τα υπόλοιπα είναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.